Βρισκόμαστε σήμερα στην αίθουσα δημοτυπίας του Δημαρχείου προκειμένου να παρουσιάσουμε δύο αναβαθμίσεις που έχουν γίνει σε σημεία πρασίνου της πόλης μας. Βρίσκομαι εδώ με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, τον κύριο Γεραβέλη, ο οποίος είναι και ουσιαστικά ο εμπνευστής αυτής της αρχιτεκτονικής αναβάθμισης τοπίου που έχουμε κάνει και για την οποία είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Πρόκειται για δύο πολύ σημαντικούς χώρους μέσα στην πόλη μας, οι οποίοι έχουν δεχτεί μια αισθητική αναβάθμιση. Ήταν δύο χώροι εγκατελειμμένοι για πολλά χρόνια. Ο ένας χώρος βρίσκεται στην πλατεία του Ενιδρίου, που εκεί έχουμε κάνει κάποιες παρεμβάσεις, τις οποίες θα θέλαμε να έχουμε τη δυνατότητα να τις δείξουμε στο ροδιακό κοινό, αν και οι περισσότεροι συμπολίτες μας βεβαίως έχουν πάει εκεί και έχουν δει ότι έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις αναβάθμισης. Και ο χώρος που βρίσκεται πίσω από τα γραφεία της περιφέρειας στην πλατεία Αντιναβάρχου Ιωαννίδη. Ένας χώρος επίσης πάρα πολύ κεντρικός, πάρα πολύ όμορφος, αλλά για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εγκατελειμμένος. Εκεί λοιπόν κάναμε ορισμένες αισθητικές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις του πρασίνου. Ουσιαστικά στο χώρο του Ενιδρίου έχουμε ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις αυτές. Στο χώρο που βρίσκεται στην πλατεία Αντιναβάρχου Ιωαννίδη δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ολοκληρώνουν τις προσοχές τις επόμενες μέρες. Ο καιρός δυστυχώς δεν μας επέτρεψε να έχουμε ολοκληρώσει το έργο. Ξέρετε, έχουμε χειμερινή περίοδο και κάθε πολύ συχνά έχουμε βροχές χώρων εδώ στο Μανδράκι και όλο αυτό το μέτωπο που είναι μέχρι την Καμάρα. Θα δούμε τώρα ακριβώς με ποιο τρόπο. Κάνουμε διάφορες σκέψεις. Περιμένουμε να υλοποιηθεί ο νέος προϋπολογισμός. Εκεί έχει ενταχθεί ένα μεγαλύτερο ποσό για τα θέματα αυτά. Και περιμένουμε να τρέξει προκειμένου να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να βελτιώσουμε και εκεί αυτή την εικόνα, η οποία είναι μια εικόνα όπως όλοι γνωρίζουμε, που δυστυχώς επειδή είχε εγκαταληφθεί αυτό το για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αδικούσε την πόλη μας, αδικούσε την ομορφιά της πόλης μας. Εμείς προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτή την εικόνα. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Είναι δύο χώροι που είναι πολύ ιδιαίτεροι και πολύ σπάνιοι και μοναδικοί. Ο ένας περιβάλλεται γύρω-γύρω από θάλασσα. Και ο άλλος περιβάλλεται από ιστορικά κτίρια με σαφείς αναγεννησιακές αναφορές. Και ήταν πολύ καιρό όντως παραμελημένοι και σαν χώροι και στη συνείδηση του κόσμου. Μέσα στην καθημερινότητά του δεν βλέπαμε νομίζω την ομορφιά τους. Και είναι μια ευκαιρία τώρα, κάνοντας αυτή την αναβάθμιση, να υπενθυμίσουμε και στον κόσμο πόσο όμορφη είναι όντως αυτή η χώρη. Και ελπίζουμε να του φερθεί και ο κόσμος ανάλογα. Ειδικά στο χώρο που βρίσκεται στην πλατεία Ιωαννίδη. Υπήρχαν πάρα πολλές διαβρώσεις των παρτεριών, οι οποίες οφειλόταν στο κύμα, στον κυματισμό. Γιατί δέχεται, ειδικά στους νοτιάδες, αυτό το σημείο δέχεται πάρα πολύ ισχυρό κύμα, κυματισμό. Έτσι λοιπόν, όταν είδαμε τα παρτέρια αρχικά, είδαμε ότι το μισό παρτέρι, σε κάθε σημείο, ας πούμε, το μισό παρτέρι ήταν κατεστραμμένο από τη θάλασσα. Και εκεί υπήρχαν κάποια χαλίκια απλωμένα και ένα γεωύφασμα. Το οποίο είναι μια πολύ δυσάρεστη αισθητικά εικόνα. Σκεφτήκαμε λοιπόν πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, έτσι ώστε στο μέλλον να μην έχουμε τα ίδια φαινόμενα. Και επειδή είδαμε ότι δεν μπορούμε ολόκληρο το παρτέρι να το καλύψουμε, σκεφτήκαμε αν θα μπορούσαμε να καλύψουμε το μισό. Και με βάση αυτή την σκέψη, ο κύριος Κεραβέλης έκανε μια πολύ όμορφη πρόταση. Συνδυάζεται τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, συνδυάζονται τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτηρίου της περιφέρειας με τα στοιχεία που βρίσκονται μέσα στο παρτέρι. Είναι το δέσιμο που γίνεται τουλάχιστον ανάμεσα στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο είναι κάτι εξαιρετικό. Οι συνδημότες μας ήδη, επειδή έχουμε δεχτεί τις πρώτες παρατηρήσεις τους και τα πρώτα σχόλιά τους, είναι πάρα πολύ θετικά διακείμενοι. Αλλά όπως είπε ο κύριος Γεραβέλης, ελπίζουμε όλοι οι συνδημότες μας να το αγκαλιάσουν αυτό, να το προσέξουν και να το σεβαστούν. Όσον αφορά το Ενιδρίο, πρέπει να τονίσουμε ότι είναι πράγματι ένα εξαιρετικά δύσκολο σημείο. Διότι τα φυτά που θα επιλεγούν για να μπουν σε αυτό το χώρο θα πρέπει να είναι ειδικά. Να αντέχουν δηλαδή όχι μόνο στον αέρα, στους ανέμους, αλλά και στην αλμύρα της θάλασσας. Άρα λοιπόν έπρεπε και εκεί να γίνει μια προσεκτική μελέτη. Και ολοκληρώνοντας, να επανέλθω πάλι στο άλλο σημείο, μου διέφυγε να πω πριν, ότι προβλέπεται στα κεντρικά σημεία των παρτεριών, στο κέντρο των παρτεριών, να φυτεύονται εποχιακά φυτά, τα οποία θα δίνουν χρώμα. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι θα αναβαθμίσει περισσότερο την εικόνα.